Σεβασμιότατε, κύριε Επιτετραμένε της Ελλάδος, κύριε Επιτετραμένε της Κύπρου, κυρία Γενική Πρόξενος, αγαπητοί φίλοι, πρόεδροι, αγαπητά παιδιά. 25 Μαρτίου και οι εθνικές γιορτές, αλλά ιδιαίτερα αυτή, είναι για μας τους Έλληνες η αρχή του παντός, η αρχή του σύγχρονου, του ελληνικού κράτους, αλλά και για τη θρησκεία μας η αρχή της γέννησης του Χριστού. Ακριβώς αυτή η αναγέννηση, αυτό το συναίσθημα ότι ο ελληνισμός ποτέ δεν πεθαίνει, ότι ο ελληνισμός δεν μπαίνει σε διλήμματα μεταξύ της ελευθερίας και του θανάτου. Ο ελληνισμός έζησε, θα ζήσει και η σημερινή παρουσία όλων σας το διατρανώνει για μία ακόμη φορά. Στρέφουμε τη σκέψη μας στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας και στις δύσκολες στιγμές που αυτή τη στιγμή περνάει. Είμαστε σίγουροι ότι ο ελληνισμός όπως τα κατάφερε ανά τους αιώνες, θα τα καταφέρει και αυτή τη φορά. Και μαζί με αυτό το μήνυμα να δώσουμε και όλοι μαζί μια υπόσχεση ότι όπως τα κατάφερε ο ελληνισμός της Αιγύπτου τόσα χρόνια να ζει, έτσι θα συνεχίσει για πάντα και αυτό βεβαίως με την προσπάθεια του κάθε ενός, μεγάλων πρώτα και μικρών μετά για να υπάρχει συνέχεια. Ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας, ευχαριστώ τα παιδιά για τους εορτασμούς χτες και για τη συνέχεια του προγράμματος που θα παρουσιάσουν, τους εκπαιδευτικούς για την οργάνωση, το προσκοπείο, όλους εσάς και ας αναφωνήσουμε μαζί «Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω το έθνος! Ζήτω! Ζήτω 25 Μαρτίου! Ζήτω!» Υπάρχει μεταξύ μας μια παλιά Αιγυπτιώτισσα, η κυρία Σοφιανού, η οποία δραστηριοποιείται στη Ρουμανία, στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Συγκινημένη ως παλιά χειλοπουλίτισσα, αποφάσισε να κάνει ένα μικρό δώρο στα παιδάκια του Αχιλοπουλίου των τριών τελευταίων τάξεων και να τα στείλει για 2 μέρες στο Λούξορ, αεροπορικός, με δική της προσφορά από την αρχή μέχρι το τέλος της εκδρομής του. Την ευχαριστούμε και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία που το λέμε σήμερα. Να είστε πάντα καλά. Bye.
σου λιώνω.